Είναι η πρώτη και τέτοια και τόσο σημαντική υπόθεση που δεν λέμε να μας πει στοιχεία της δικογράφειας. Να μας πει όμως η αστυνομία. Μπήκε στο αρχείο, συνεχίζονται οι έρευνες. Όχι, συνεχίζονται. Δεν έχουμε καμία τέτοια ενημέρωση από την πλευρά των αστυνομικών. Δεν μπορεί η προδικασία όλη. Αν μπήκε στο αρχείο ή όχι. Παντά, υπάρχει η υποχρέωση της μυστικότητας. Δεν γίνεται να καμφθεί από οποιονδήποτε. Ως προς τα στοιχεία της δικογραφίας. Συνεχίζεται, βέβαια συνεχίζονται. Βέβαια συνεχίζονται οι έρευνες. Όπως είπα, έχει ένα εύλογο. Τύπου, τη στιγμή που για άλλα. Είμαστε στο σκοτάδι και εμείς. Αυτό ήθελα να πω. Είναι αλήθεια αστυνομία. Δεν το απαντήσω. Λοιπόν, έχει κλείσει. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Και εμείς γι' αυτό σήμερα είπαμε να οριοθετήσουμε και να μιλήσουμε. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, επειδή ακριβώς ο κύριος Περιφερειάρχης πήγε και είπε ότι το θέμα έχει κλείσει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μιλήσει αλήθεια. Σας λέω, από αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ, από την κλίση μου, συχνή κλίση μου και ερωτήματα που μου τίθονται, βλέπω ότι γίνεται, είναι σε εξέλιξη έρευνα. Πιστεύω ότι αν είχε τεθεί στο αρχείο, δεν θυμάμαι και καλά τα δικονομικά, θα μου είχε γνωστοποιηθεί. Άρα λοιπόν αυτά δεν υπάρχουν. Είμαι βέβαιη γι' αυτό και νομίζω ότι γίνονται και εκτεταμένες έρευνες. Από αυτό που αντιλαμβάνομαι. Από εκεί και μετά. Και εγώ γι' αυτό επιμένω. Ότι λήφθησαν αποφάσεις με βάση μία δήλωση ότι έλαμψε η αλήθεια. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει αντικείμενο. Και αποφάσεις με τέτοιο περιεχόμενο. Και συνεχίζεται όλη αυτή η στρατηγική πάνω σε αυτές τις αποφάσεις. Γιατί όλοι αυτό λένε. Τις έχει ζητήσει την παρέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά μην μείνουμε. Δεν είναι θέμα αλληφέρει. Είναι θέμα θεσμικό. Είναι θέμα πολιτικό. Αν αντιμετωπίζονται έτσι η αυτοδιοικητική, η πολιτική και το αποδέχεται. Η κοινωνία δεν το αποδέχεται. Εγώ είμαι βέβαιη γι' αυτό.